να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος με την πορεία του, με τη στάση του και με τις επαγγελματικές του επιλογές κατάφερε να είναι ένας από εκείνους που διεκδικούν για λίγες μέρες ακόμα την δική σας ψήφο για τα πρόσωπα της χρονιάς του 2020 που διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά η εφημερίδα Πελοπόννησος. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον κύριο Αναστάσιο Κατσαίτη, τον βλέπουμε και είναι και νεότατος, ο οποίος είναι... Καλησπέρα και καλή χρονιά. Είστε υλοπαραγωγός, να πούμε. Χρονιά. Ναι, είμαι υλοπαραγωγός από την περιοχή της Αχαΐας. Και το λάδι όμως από την Πάτρα δεν το αφήσατε εκεί. Το ταξιδέψατε μέχρι το Λονδίνο και κατακτήσατε και την αγορά του Λονδίνου και γι' αυτό το λόγο είσαστε και υποψήφιος στην κατηγορία διοίκηση στα πρόσωπα της χρονιάς. Είναι ευχάριστο η πόλη σου να σε στηρίζει. Ξεκινήσαμε ένα δύσκολο δρόμο, τον οποίο... θέλοντας και εμείς έπρεπε να συνεχίσουμε την πατρική περιουσία να την πάρουμε από τον παππού και από τη γιαγιά και να τη φτάσουμε σε όλη την Ευρώπη. Ήταν ένα όνειρο από μικρό παιδί που το είχα. Φέτος είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Λάβαμε τη δεύτερη θέση στο μεγαλύτερο παγκόσμιο διαγωνισμό ελαιόλαδου που έγινε στο Λονδίνο. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Νομίζω ότι είναι η επιβράβευση στην πολύ καλή δουλειά αυτή που λάβατε. Θέλω και... να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πες, επειδή σας βλέπω έτσι αρκετά νέο, κύριε Κατσαίτη, συγχωρέστε μου την ερώτηση που θα ρωτήσω πόσο χρονών είστε, γιατί το να φτάσει κάποιος από την Αχαΐα ελαιοπαραγωγός να κατακτήσει τη διεθνή αγορά δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς καθημερινά. Είμαι μόλις 28. Μάλιστα. Έφυγα από την Ελλάδα μικρός, στα 21 μου χρόνια, για επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί είχα πολλές φιλοδοξίες για το μέλλον. Και λόγω των συχνών ταξιδιών μου σε όλο τον κόσμο, έτσι άρπαξα την ευκαιρία. Γιατί είδα ότι υπήρχε έλλειψη καλής ποιότητας ελαιόλαδου. Και πήραμε την πατρική περιουσία και την αυξήσαμε, έχουμε κάνει επέκταση. Και δεν σταματάμε μόνο εκεί. Δεν έχουμε έρθει δηλαδή μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δίνουμε σε όλη την Ευρώπη. Στην Ισλανδία έχουμε ανοίξει ένα παράρτημα φέτος. Και εμπλουτίζουμε επίσης την γκάμα των προϊόντων μας με άλλα βιολογικά προϊόντα από την περιοχή της Αχαΐας. Είναι πραγματικά ευχάριστο. Νομίζω ότι κάνετε περήφανη όλη την Αχαΐα με τέτοιες κινήσεις, γιατί ταξιδεύουν προϊόντα ελληνικά στο εξωτερικό και τα βλέπουμε στα ράφια να τα επιλέγουν βέβαια και οι άνθρωποι οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, όσοι τέλος πάντων είναι εκεί. Και μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη αγορά, στην οποία έχετε δει δυναμικά. Αγορά, Πώς νιώσατε όταν ακούσατε για την υποψηφιότητά σας στα πρόσωπα της χρονιάς? Ένιωσα πάρα πολύ περήφανος. Η πόλη σου να σε στηρίζει και μια εφημερίδα από την πόλη σου, την οποία μεγάλωσε, να σε στηρίζει. Επίσης και ένα κανάλι όπως εσείς από την πόλη μας να μας στηρίζει. Είναι μόνο περηφάνεια μπορεί να μας δώσει. Και επίσης να μας δίνει το ένοσμα να προχωρήσουμε επιπλέον περισσότερο, να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας και να φτιάξουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, έτσι ώστε να μην σταματήσουμε μόνο στην Ευρώπη. Είπατε εκτός από λάδι ότι έχετε και άλλα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Ποια είναι αυτά, κύριε Κατσαίτη? Έχουμε κάνει συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς, όπως βιολογικό μέλι σε διάφορες γεύσεις, αρωματικά, 5 διαφορετικά είδη, όπως ρίγανη, τσάι, βότανα και διάφορα άλλα, βότανα, ναι, αρωματικά. Επίσης, έχουμε ελιές, όπου και αυτές είναι βιολογικές, όπως και το λόλαδό μας είναι σε πρόγραμμα. Ναι, βιολογικό. Επίσης προχωράμε μέσα στο 2021 και θα το υλοποιήσουμε, Θεού θέλοντος, στην εξαγωγή προϊόντων της περιοχής μας, εποχής, δηλαδή όπως πατάτες, φρούτα και τα υπόλοιπα. Μια χαρά. Εγώ νομίζω, κύριε Κατσαίτη, ότι πραγματικά έχετε βάλει γερά θεμέλια για να πάτε παρακάτω. Εσείς είσαστε μόνιμος κάτοικος Λονδίνου τα τελευταία χρόνια ή επιστρέφετε συχνά πυκνά? Συχνά πυκνά επιστρέφουμε λόγω της κατάστασης του κορονοϊού και όντως επειδή αυτή η κατάσταση είναι μια αμφίροπη κατάσταση, πάντων δεν μπορούμε να επιστρέφουμε συνεχώς. Γι' αυτό και με βλέπετε στο Λονδίνο. Προσπαθώ να έρχομαι συχνά πυκνά γιατί ο τόπος μας λείπει και έχουμε ένα απίστευτο τόπο. Εμείς δεν συγκρίνεται με τίποτα.
Πραγματικά καλή επιτυχία στα πρόσωπα της χρονιάς. Θα σας συναντήσει κάποιος στην κατηγορία διοίκηση ως πρόσωπο. Εκεί θα βρείτε την υποψηφιότητα του Αναστάσιου Κατσαΐτη, εδώ Λονδίνο, ώρα για λάδι. Και νομίζω ότι μπορείτε να τον ψηφίσετε αν πιστεύετε ότι είναι το πρόσωπο της χρονιάς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κατσαΐτη. Εγώ σας ευχαριστώ για την αναφορά. Καλή συνέχεια. Και ελπίζουμε να σας δούμε και σύντομα ξανά πίσω στην πατρίδα σας. Έτσι. Να είστε καλά. Να είσαστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο του. Μπράβο του, 28 χρονών και να έχει έτσι τέτοια πορεία και τέτοια επιτυχία. Και νομίζω ότι το παράδειγμά του δείχνει ότι ο επιμένων νικά και δεν υπάρχουν εμπόδια στο να κατακτήσει την όποια αγορά.